Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σε ένα ακόμα επεισόδιο του Don't Starve. Την προηγούμενη φορά. Όπα, το lag γιατί είναι το save. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά τι κάναμε. Κάναμε πράγματα. Περιηγηθήκαμε λίγο στον κόσμο. Για να δούμε μερικά πράγματα. Εξερευνούμε ακόμα. Μαζεύουμε και μερικά resources. Για να την παλέψουμε. Ελπίζω σήμερα να έχω βρει ένα μέρος για 10 λόγια να κάνω ένα camp. Το πιστεύω αυτό που το λέω. Προς το παρόν έχουμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως π.χ. ψήσου, ναι, επιληψία. Α, τέλεια. Λοιπόν, τι έχουμε βρει εδώ πέρα. Έχουμε βρει ένα biome το οποίο έχει μέσα, έχει μέλισσες, το οποίο δεν είναι κακό. Το οποίο είναι βέβαια δίπλα σε ένα wormhole. Ίσως αξίζει να δοκιμάσω το wormhole σε κάποια φάση για να δω γιατί είναι καλό το biome αυτό. Δηλαδή, μπορώ να παίρνω grass από το συγκεκριμένο τόπο. Και είμαι κοντά στις μέλισσες όπου είναι και πηγή για το sanity, άμα θέλω να το φτιάξω. Αλλά και για να πιάσω μερικές μέλισσες να το κάνω. Να κάνω τη δική μου φάρμα από μέλισσες. Δίπλα έχει επίσης δάση. Άπειρα. Έχει αράχνες. Επίσης καλό. Είναι επίσης τα μπίφαλος σε αυτό το σημείο. Συν το ότι σε αυτό εδώ πέρα το κομματάκι έχει δύο παιδάκια για να πάρει τα gears. Παιδάκια εννοώ τα ρομπότ. Δεν είναι άσχημο. Δεν βλέπω γουρούνια κοντά που είναι. Είναι ασφάλεια η γουρούνια. Η γουρούνια είναι ασφάλεια. Έχει κάποια γουρούνια, ναι, οκ. Okay, αλλά δεν είναι το χωριό των γουρουνιών ουσιαστικά. Οπότε δεν τρελαίνω με αυτό. Πρέπει να πάω πάνω. Μήπως έκανα πλακία. Δεν το έχω κλείσει αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως το έχω κλείσει. Δεν είμαι όμως σίγουρος. Λογικά δεν έχει, γιατί κλείνει εδώ πέρα με θάλασσα, όπως βλέπετε. Σε αυτό εδώ το σημείο. Όπα, επιλήψια, συγγνώμη γι' αυτό. Εντάξει, θα συνεχίσω από εδώ που είμαι. Anyway, είναι ένα καλό σταυροδρόμι εκείνο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε δηλαδή πραγματάκια. Αλλά θέλω να βρω που είναι και ο βάλτος. Πολύ σημαντικός ο βάλτος. Να, ο βάλτος. Εντάξει, καλά. Απίστευτο. Καλά ρε παιδάκι μου, σιγά. Και είναι ψέμα, παιδιά. Έχει απλά ένα κομμάτι βάλτου στο πουθενά για να με κοροϊδέψει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, παίρνουμε το Flynn. Για πάμε, να δούμε τι έχει σε αυτό το σημείο. Έχει μια τρύπα. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό μάλλον είναι το κομμάτι γης το οποίο έχει κάμποσα πράγματα βγαλμένα στην επιφάνεια. Και δεν έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί έχει διάφορα πράγματα από. Αυτό βασικά, διάφορα πράγματα. Δεν είναι αγαπημένη περιοχή. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Πρέπει πάντως να κατασκηνώσουμε κάπου στα σοβαρά, να κάνουμε ένα base. Γιατί. Οχ! Χρυσός. Τάφος. Ταφούλιδες ωραίοι. Στους τάφους μπορείς να. Δεν μου αρέσει η μουσική, είναι λίγο. Λίγο επιθετικά. Στους τάφους λοιπόν. Μπορείς να τους κάψεις. Και έχεις διάφορες πιθανότητες να πάρεις κάποια πετράδια πολύτιμα. Ή να σου βγάλει ένα φάντασμα το οποίο είναι κακό. Τέτοια πράγματα. Δεν έχω χώρο να μαζέψω, παιδιά. Έχω κάνει τέτοια κατάστα. Από φαγητό δεν τρελαίνομαι επίσης. Πάρ' το κλίν, πάρ' το κλίν, πάρ' το ροκ. Πάρ' το ροκ. Δεν μ' αρέσει πολύ αυτή η περιοχή. Οπ, τα είπαμε, ρε. Εντάξει, δεν μπορεί να σηκώσει άνθρωπος. Τι να τον κάνεις. Για πάμε. Ωραία αγωνιούλα. Το τελειώσαμε γι' αυτό. Το καλό είναι ότι έχουμε βρει ήδη gold. Τον οποίο χρυσό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να φτιάξεις το Alchemy Engine. Που θα σε βοηθήσει να κάνεις και άλλα πράγματα επιστημονικά. Τόσο. Ωραία, είχα να το περιγράψω. Πράγματα επιστημονικά. Άντε, ας το σπάσω και αυτό. Αλλά βλέπουμε κι άλλο τρίτο. Α, πρέπει να φτιάξουμε κι άλλο. Πρέπει. Ίσως να το δοκιμάσουμε αυτό το wormhole. Γιατί τι έχουμε κάνει εδώ. Μπορώ να υποθέσω ότι κλείνει κάπως έτσι εδώ. Το κακό με το wormhole, άμα μπεις μέσα, στην περίπτωση που λέτε ότι ναι, μπορούμε να τα μπιουζάρουμε, ξέρω εγώ. Δεν το λες κακή ιδέα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να το μπιουζάρεις γιατί πολύ απλά. Όταν μπαίνεις και καλά μέσα στο wormhole σου πέφτει το sanity.
Α, καλησπέρα. Αυτά είναι επιθετικά και θες να φύγεις λίγο μακριά. Με άκουσε. Θα πάρουμε το χρυσό που έχει εδώ. Έρχεται. Άντε, γεια. Οπότε δεν το πήρανε. Λοιπόν, δεν θες να μπλέξεις με αυτά, γιατί σου σπάνε λίγο τα μούτρα. Αλλά τουλάχιστον βρήκαμε ποια είναι η περιοχή τους να ξέρουμε να τα αποφύγουμε. Και άμα είδατε καλά, έχει και ένα αυγό. Το αυγό μπορείς να το κλέψεις, αλλά θα σε κυνηγάει μέχρι να δύσει ο ήλιος. Εντάξει, όχι για πάρα πολύ δηλαδή. Anyway, ναι, θα σε κυνηγάει αρκετά. Πράγμα για το οποίο δεν τρελαίνομαι ιδιαίτερα. Και βρήκαμε και άλλο πράγμα και πέτρα. Το όπλο το θέλω. Τι να πετάξω κάτω. Είναι κακό να πετάξω το meat. Είναι κακό όμως να πετάξω και οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε και πάγο εδώ. Wow. Ιδιαίτερο. Λοιπόν, δεν θα μπω τελικά στο τέτοιο. Στο wormhole, όπως καταλάβατε. Γιατί φοβάμαι λίγο για το sanity. Δείτε πώς πέφτει. Δεν είμαστε πολύ καλά μας. Και σιγά σιγά θα αρχίσουν να κουνιούνται πράγματα για να βλέπουμε σκιούλες μικρές. Με ψήνει εδώ πέρα να είναι το σημείο που βρίσκονται τα γουρνόσπιτα τα πολλά. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά. Τα θέλουμε, παιδιά, γιατί άμα έχεις τα σπίτια των γουρνιών από κοντά, μπορείς να γλιτώσεις τις επιθέσεις των Hounds, τα σκυλιά που λέγαμε νωρίτερα. Στο άλλο επεισόδιο, anyway, εντάξει, μην γίνεσαι τόσο επικριτικός. Μπορείς να τα γλιτώσεις. Και κάτι άκουσα και είναι εδώ, ψήσου. Όχι, δύο. Ναι, είναι εδώ. Είναι εδώ, νάτο. Και είναι το biome που σας είχα δείξει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι συνήθως είναι εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσα πολλά έχει εδώ πέρα μέσα σε ένα κομμάτι γης. Α, και εδώ είναι ο βασιλιάς, τον είδα κιόλας. Λοιπόν, ενδιαφέρον. Καλό σημείο. Καλό σημείο, να δούμε λίγο τι παίζει και γύρω-γύρω. Βασικά, πού είναι η κοπελιά εδώ. Άφησα πίσω το τέτοιο, Λοιπόν, θα πάμε για μάχη. Για πες το. Οπ! Την έδωσε. Το meat αυτό το χρειαζόμαστε. Πάση θυσία, πετάμε το monster meat. Γιατί όπως είπαμε, δεν μας κάνει πολύ καλό το monster meat. Θα χάσουμε life άμα το πάρουμε. Βασιλιάς πάνω στο δρόμο, βασιλιάς γουρούνης, γουρούναρος. Α, ας το δώσουμε τα trinkets. Όχι! Ωραία, πάρ' το κάτω. Αυτό. Όχι! Πάρε κάτι αυτό. Τι να σου κάνω. Έχουμε φλόγα. Και θα την κάνουμε equip. Οχ! Α! Equip! Πρέπει να φτιάξω κι άλλη οπωσδήποτε. Ωραία. Και τώρα πάμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να τα χτυπήσω αυτά. Λοιπόν, φλάουτο, ωραία. Gloomer εδώ. Αυτό είναι ένα pet. Που άμα έχει παιδιά πανσέλινο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Είναι ένα ζωάκι ουσιαστικά το οποίο σε ακολουθεί και απλά σου δίνει sanity, το οποίο είναι πολύ καλό. Όπα, πρέπει να φάω κάτι, Οπωσδήποτε. Τελικά θα κάνουμε φωτιά. Εδώ. Και γρήγορα. Κουκ. Διαφάει μπριζολάκι. Ωραίο, εντάξει. Έχουμε να κάνουμε επίσης τα berries. Ωραία. Καλή σου όρεξη. Πάμε και τις πεταλούδες. Γιατί εκτός από hunger, οι πεταλούδες. Όπα, εσύ πρέπει να φύγεις από εδώ. Οι πεταλούδες, πέρα από το ότι μας βοηθάνε για το hunger, μας δίνουν και λίγο life. Μας δίνουν 8 life, ενώ το σύνολο που έχουμε εμείς είναι, ας πούμε, 150. Δεν φτιάχνω ακόμα το engine. Θέλω να δω τι υπάρχει. Γιατί αυτό είναι ναι, μεν το σημείο που μας ενδιαφέρει αρκετά, που είναι το γουρουνιόν, τα σπίτια. Αλλά κοιτάξτε πόσο δρόμο πίσω πρέπει να κάνω για να πάω να πάρω grass. Ή για να έρθω στις μέλισσες. Το οποίο εντάξει δεν είναι τρελό πράγμα να έρθω στις μέλισσες. Αλλά θα το ήθελα για να έχω την πρόσβαση στο μέλι. Το μέλι, παιδιά, είναι σοβαρό. Ας πάρω ένα λουλουδάκι να μ' ανεβλήκω το sanity. Και ας το φάμε κιόλας. Μόνο live γίνεται το δίκιο. Εντάξει. Για να τελειώσει και αυτή η νύχτα. Τετάρτη μέρα. Ωραία, την κάναμε.
Όπως θα παρατηρήσατε, υπάρχουν και διάφορα μανιτάρια στο έδαφος. Τα μανιτάρια δεν είναι καλά γενικά. Και το λέω πολύ γενικά αυτό. Τα μανιτάρια, το κόκκινο, ας πούμε, χρησιμεύει νομίζω μόνο στο μαγείρεμα. Ενώ τα υπόλοιπα έχουν σου δίνουν κάποια θετικά stats. Αυτό θα φάμε, παιδιά, νομίζω. Αυτό είναι το φαγητό μου. Ωπα ρε, μη μου γυρνάς. Τι μου τσαμπουκαλεύεσαι. Το άλλο, άμα είχα αρκετή δύναμη, θα το σκοτώνα και το άλλο. Αλλά ας κρατήσουμε μόνο το ένα. Κάτι έλεγα. Άγιε τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια, λοιπόν, είναι... Τα κόκκινα είναι για μαγείρεμα. Ή τουλάχιστον όπως τα έχω παίξει εγώ, έτσι. Λέω με βάση το τι ξέρω, βέβαια. Αυτό το θέλουμε γιατί μας δίνει ζωή. Τέλεια. Κρακ, ωραία. Υπάρχουν πράσινα μανιτάρια, τα οποία... Άμα τα μαγειρέψεις, σου δίνουν sanity. Φέρτε γι' αυτό. Και υπάρχουν και τα μπλε μανιτάρια που σου δίνουν life, αλλά όλα αυτά είναι ανάλογα... Ξέρεις, ανάλογα το άμα τα έχεις μαγειρέψει ή όχι. Και εκτός από αυτό έχει να κάνει και με το... Ποιος χαρακτήρας είσαι, γιατί ορισμένοι χαρακτήρες δυσκολεύονται στο να... διατηρήσουν το sanity. Οπότε ναι, παίρνεις μπλε μανιτάρια, αλλά το μπλε μανιτάρι ίσως σου κόβει λίγο life. Δεν ξέρω. Anyway, μπορεί να τα μπέρδεψα κιόλας, όπως το είπα, νομίζω τα μπέρδεψα. Αλλά καταλάβα τι θέλω να πω, έχει ups and downs. Λοιπόν, κάνουμε για αυτή την περίμετρο. Να δούμε τι υπάρχει κοντά. Μανιτάρια. It's sleeping. Κοιμάται, λέει το μανιτάρι. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να κάνω, ρε. Αν το κάνω εδώ δίπλα στο χωριό... Κοιτάξτε, είναι απλά, είναι αποκομμένο το χωριό. Είναι το τελευταίο πράγμα σε ένα σημείο, ας πούμε. Δεν μας έτυχε... Ουσιαστικά... Όπα, είδα κάτι εδώ ιδιαίτερο. Όχι. Δεν μας έτυχε ένας κόσμος που να βολεύει λίγο παραπάνω τουλάχιστον για το αρχικό. Όχι, και εδώ είναι Hounds. Εδώ είναι έρημος. Ωχ, Tumbleweed. Hey, φέρτο. Τέλειο. Ωχ, είναι σκυλιά εδώ. Αυτά είναι τα σκυλιά που έλεγα. Λοιπόν, άμα δεν δώσει σημασία, σε αφήνουν νομίζω. Αυτή είναι η έρημος. Το παιχνίδι έχει δύο έρημους. Ωχ, και εδώ είναι το τέτοιο. Είστε έτσι. Βρήκαμε και από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχουν δύο έρημοι διαφορετικοί. Η μία είναι έρημος που έχει μέσα την οάση. Εδώ κοιτάξτε τι βγαίνει, ρε. Άντε, γεια. Πλοκάμε το καρχαρία. Ακούγονται πράγματα περίεργα. Τα οποία δεν εκτιμώ. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Κάτω είναι το χωριό. Μήπως άμα τον κάναμε εδώ πέρα τη φωλιά... Να ήταν κομπλέ. Μήπως. Ψήσου λίγο να δω. Όπου είναι και πάλι πολύ μακριά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τη φωλιά, λέω, το nest. Να κάνουμε εδώ πέρα. Θα ήμασταν δίπλα στην έρημο, το οποίο είναι καλό. Και θα μπορούσαμε να είμαστε και δίπλα στο swamp. Το οποίο είναι ok, νομίζω. Παίρνω το τρομάκι να κατεβώ λίγο πιο γρήγορα. Τι παίζει εδώ, ακούω πράγματα περίεργα. Το sanity έχει κατεβεί λίγο, αλλά... Τρώγεται. Στο swamp υπάρχουν κάτι σαν βατραχάνθρωποι. Κάπως έτσι βασικά νομίζω τους περιγράφει το παιχνίδι. Ωχ, και τι κάνει κύκλο. Τέλειο. Σαν βατραχάνθρωποι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί. Είναι πιο δυνατοί από τα γουρούνια. Και παίζουν ξύλο συνέχεια με αράχνες και με κουνούπια και με τα tentacles. Εδώ έχουμε σπηλιά. Σπάσε τη σπηλιά. Σπάστε. Σπηλιά. Σπηλιά, παιδιά, είναι ένα ολό... Να, εδώ είναι τα mermen. Merm 3. Tentacles, εδώ χαμός γίνεται. Πω, το έχω παρακάνει. Έχω πάει πολύ μακριά. Είναι και λίγο επικίνδυνα το απόγευμα. Αμάν.
Να το βγήκε. Το απόγευμα λοιπόν βγαίνουν αυτοί οι βατροαχο περίεργοι. Οπότε κάνουν τα πράγματα πιο δύσκολα, έτσι και σε πιάσουνε. Την έχεις ψηλευαμένη. Μέρα 5, νάτι. Οπ, να, εδώ παίζουν ξύλο με το βλοκάμι. Θα προσπαθήσω να περάσω ξυστά, γεια σας. Όπα, εδώ γίνεται χαμός. Καλό είναι να πηγαίνεις εδώ πέρα να κάθεσαι, να παρακολουθείς το fight, ρε. Μπορείς να έχεις φέρει κανένα snack μαζί, άμα το έχεις φέρει, ακόμα καλύτερα. Βλέπεις το fight, παίρνεις το loot κανονικά και έχεις φύγει κύριος. Λοιπόν, κάναμε το γύρο του swamp. Κατά κάποιο τρόπο. Όπου εδώ παίζει πολύ τεντακλή. Όπα, όπα. Προσπαθώ να βρω ένα σημείο, να σταματήσω. Τι έχει γίνει εδώ? Πω. Μου φαίνεται θα περάσω το βράδυ στο swamp. Α, όχι, κλείνει. Όχι, κλείνει. Κλείνει, ναι, και έχει πάνω στη γωνία μια άρα. Οκ. Σιτζ. Μου φαίνεται θα χρειαστεί κάτι να φάω, γιατί δεν τα πάμε πολύ ωραία. Απορώ πως δεν μου έχουν τύχει ακόμα κουνούπια. Κοίτα τι κάνει ο δρόμος, ρε, απίστευτο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το τοπίο, ας πούμε. Να φτιάχνει τέτοια άκρη. Είσαι πλάνο, χαίρο πολύ. Α, κουνουπάκι. Καλησπέρα. Έχει και κάποια grasses, σαν grasses είναι βασικά. Αυτά είναι ridge. Είναι του έλους. Το γρασίδι. Δείτε εδώ τι γίνεται. Δείτε τι γίνεται. Μας ενδιαφέρει το shield. Μας ενδιαφέρει πολύ, αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω. Πέφτουνε πράγματα. Γίνονται. Οκ. Λοιπόν. Να φτιάξω φωτιά στα γρήγορα. Έλα. Την έχω έτοιμη. Καλώς. Όχι εδώ. Εδώ. Α! Και βρέχει. Κακό. Όχι, γιατί βρέχει τώρα. Όταν βρέχει, σου σβήνει η φωτιά πιο γρήγορα. Μαγειρέψουμε το κρεατάκι. Και τα seeds. Θα μας κρατήσουν λίγο για την επόμενη μέρα, γιατί το έχουμε ψηλοεξεφτυλίσει. Ας κόψουμε κανένα δέντρο. Στο μεταξύ. Ελπίζω να μην μου την πέσει κανείς, αν μου την πέσει τελείωσε, έχουμε θέμα. Αν μου την πέσει, παίζει να κάνω κύκλους όλο το βράδυ γύρω από τη φωτιά, η οποία είναι και σε... Όπα. Είναι και σε μία άκρη κιόλας, δεν είναι πολυβολικό. Τι να κάνεις. Λοιπόν, άλλο πράγμα, βλέπετε, βγήκε μια καινούργια ένδειξη. Πέρα από, από το μυαλό που μου πέφτει το sanity, το εικονίδιο, έχει βγει και μια σταγονίτσα από κάτω, η οποία δείχνει ότι ανεβαίνει. Τι είναι αυτό? Είναι υγρασία. Κάτι κακό ακούγεται. Για κάτσε να βάλω λίγη φωτιά. Λοιπόν, όταν ανεβαίνει η υγρασία, ο παίκτης μας για κάποιο λόγο χάνει sanity. Πώς εξηγείται αυτό, ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω, είναι τύπου... Είμαι βρεγμένος, θέλω να πάω σπίτι, θέλω να είμαι στεγνός. Δεν ξέρω, συμπεράσματα βγάλω. Και άμα φτάσει και 100%, δηλαδή γεμίσει. Α, ωραία, ξημέρωση. Άμα γεμίσει και αυτή η μπάρα λοιπόν που έχει. Η μπάρα, η ένδειξη anyway. Που έχει σε εκείνο το σημείο που βρέχει αυτή τη στιγμή. Αν γεμίσει λοιπόν αυτό, τότε αρχίζουν να σου γλιστράνε πράγματα, γιατί είσαι γαλά 100% wet και πράγματα περίεργα. Ω! Ναι, αυτό λοιπόν τι είπε. Thanks for protection, λέει. Είναι γιατί άμα κάθεσαι δίπλα στο δέντρο, γλιτώνεις τη βροχή. Όχι όλοι, αλλά γλιτώνεις κάποια, ένα μέρος βροχής. Άιντε. Πω, που είναι πολύ μακριά τα γουρούνια, ρε. Είμαι σε πολύ δύσκολο. Εδώ πέρα είμαι κοντά σε αυτά τα δέντρα, σε αυτές τις πέτρες, έχει δάσος, έχει το άλλο δάσος. Δεν με νοιάζει. Ωραία. Πάμε προς τα πάνω.
Εδώ είναι οι φίλες μου, γιατί είδα τον gold εδώ και... Όπως βλέπετε τα πράγματα αρχίζουν και στροβιλίζονται. Οπ, αυγουλάκι. Σίγουρα, να, έχει... το ακούσατε, έχει εδώ πέρα... Φιλενάδα περίεργη. Λοιπόν, να σπάσουμε και αυτό, γιατί είναι και αυτά caves. Τα caves τι είναι τώρα στο μεταξύ. Caves είναι ένας ολόκληρος κόσμος από κάτω. Ω, κάτσε να δούμε. Touchstone. Λοιπόν, τα caves είναι ολόκληρος κόσμος. Hammer μπορώ να φτιάξω. Ωραία, φτιάξω ένα hammer. Είναι λοιπόν ολόκληρος κόσμος ο οποίος μπορείς να πας και να... Βασικά είναι πολύ δύσκολος κόσμος, πρέπει να είσαι καλός παίκτης ή να... Λίγο γι' αυτό να ξέρεις πολύ καλά το παιχνίδι, ας πούμε, και να έχουν περάσει κάπως οι μέρες για να πας, γιατί έχει πολύ δυνατά τέρατα, έχει μέσα έχει αράχνες, έχει άλλα πράγματα ρομποτικά περίεργα. Οπότε, ναι, μένουμε μας ενδιαφέρει να το έχουμε κοντά, αλλά μακάρι να φτάσουμε και μέχρι εκεί. Βανταραχάκι, δεν ασχολούμαι ποτέ, είναι ο χειρότερος εχθρός. Ωραία. Λοιπόν, λέτε να το στήσουμε εδώ πέρα. Βλέπω διάφορα πράγματα περίεργα. Είναι κοντά. Είναι κοντά βέβαια τα άλλα, τα πτηνά, ας πούμε, από κάτω. Δέντρα έχουμε από δίπλα. Υπάρχει λίγο μακριούτσικα, αλλά υπάρχει ένα wormhole. Το touchstone, αυτό που είδατε εδώ πέρα, αυτό εδώ που θα ζουμάρω. Δίπλα ανοίγει από τα caves, είναι. Ουσιαστικά μπορείς να αναγεννηθείς για μία φορά. Θέλω να τσεκάρω άμα εδώ πέρα παίζει να... Oh, πρέπει κάτι να φάω, ε. Πρέπει οπωσδήποτε κάτι να φάω. Καροτάκι. Δεν μου αρέσει να το σηκώνω. Γιατί έχω μάθει δίπλα στους καλύτερους. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Θα ρίξουμε κάτω. Κλείν. Πάλι με προδίδεις. Πάλι με προδίδεις. Μπήκε πάλι μέσα το άλλο. Εντάξει. Ήθελα εδώ λοιπόν να δω μήπως έχει μπίφαλος. Βλέπω grass. Για να περάσουμε μέσα στα γρήγορα. Για πάμε μέχρι το τέλος. Οπ. Πέτρινο τοπίο. Όπου χαμός γίνεται εδώ πέρα. Κουλουβάχατα το γνωστό. Πάμε λίγο πιο πέρα. Κάτι ακούω, μια περίεργη μουσική. Δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ. Στο μεταξύ ψήνεσαι να σταματήσει να βρέχεις. Είπαμε φθινόπωρο, οκ. Okay, αλλά... Σκέψου ότι παίζεις να το παράκανες και λίγο. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, το πήρα απόφαση. Θα γίνει βάση. Κάπου εκεί πέρα, δίπλα στα πάνω, πάνω από τα γουρούνια. Και στο touchstone δίπλα, για να έχουμε την ασφάλεια, άμα πεθάνουμε, υπάρχει ένας τρόπος για να αναγεννηθούμε. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Για να κάνουμε και την υπόλοιπη εξερεύνηση. Κάπου εδώ το είχα πει, ναι, πάνω από το cave. Έχουμε και κάποιες πέτρες από κάτω. Έχουμε και τα γουρούνια, είναι αρκετά κάτω τα γουρούνια. Ωραία, θα το πούμε λοιπόν κάτω από τα caves. Ε? Ναι. Ναι, κάτω από τα caves. Για πάμε να το προλάβουμε. Εδώ πέρα θα είναι καλό να βάλω κανένα trap. Για να μπορέσω να επιβιώσω. Πάμε ακόμα. Ακολουθούμε τον δρόμο. Έχει πέσει το sanity, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Και μέχρι τώρα στο άλλο παιχνίδι έπαιζε έναν χαρακτήρα ο οποίος... Άντε, στο πάρουμε αυτό. Δεν έχει καμιά... Έχει ουσία. Πες να έχει μια φωλιά εδώ, ε. Όχι, και μα μη λάθος. Δεν έχει καμιά ουσία. Μπα! Γεια σου. Ας φάμε και το πέταλο. Ας φάμε και την κοπελιά. Έχει και μερικά μπούσεις εδώ, δεν με χαλάει. Πρέπει να δω τι θα κάνω όμως με αυτά τα πουλάκια εδώ πέρα. Για να βρω ένα άνοιγμα ωραίο, όπως αυτό.
Περίπου. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν, το λέω, θα το κάνω εδώ. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο, αλλά είναι αυτό που έχουμε. Κλασική περίπτωση για ιδέες. Λοιπόν, βάλαμε τη φωτιά. Πρέπει να κόψουμε οπωσδήποτε κάνα δέντρο. Μας πήρε λίγη ώρα παραπάνω. Αλλά τελικά... Τώρα να έλεγα ότι άξιζε. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Συνεχίζω να μην είμαι τρελαμένος με το σημείο που βρήκαμε. Αλλά... Με αυτά που έχουμε, με αυτά παίζουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θα μαζέψουμε λίγα ξύλα για να έχουμε σίγουρα για να βάλουμε στη φωτιά το βράδυ. Και μόλις βραδιάσει, και δεν μπορούμε να βλέπουμε, γι' αυτό το αρνητικό ξύλα. Μόλις βραδιάσει, λοιπόν. Α, όπως βλέπετε, έβγαλα μουσι. Φοβερός τύπος. Λοιπόν, μόλις βραδιάσει, θα γυρίσουμε πίσω. Όπα, το sanity. Θα γυρίσουμε πίσω στη φωτιά. Ωπ, μου τρελάθηκα. Για κάποιο λόγο δεν περίμενα. Ψήσου. Θα γυρίσουμε πίσω λοιπόν να φτιάξουμε μηχανηματάκια. Αν την παλέψουμε θα φτιάξω και κανένα... Ωπ, βράδυ. Γυρνά πίσω. Σιτς. Να φάμε κάτι. Ψήσου. Πέτα τα κάτω αυτά. Πάρ' τα σιτς. Ωραία. Απ' κι άλλα σιτς. Λοιπόν, μαγείρεμα. Είμαι στο όριο, 100%. Εδώ, μαγειρεύουμε κι αυτό. Και ας βάλουμε κανένα ξυλαράκι. Πάπ' εδώ. Αφήνουμε κάτω τα σκατούλια. Γιατί είναι η καλύτερη λέξη που υπάρχει αυτή. Science Machine. Ξεκινάμε με Science Machine, παιδιά. Παπ, το έχουμε. Το χτίζουμε. Πού? Νομίζω... Εδώ είναι εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, φτιάξαμε αυτό τώρα. Τι μπορεί να γίνει ακόμα? Πάμε στο fight. Και βρίσκουμε... Football Helmet. Αυτό θα μας προστατέψει. Α, λάθος. Πρώτα ένα backpack. Δίνουμε μερικά πράγματα, grass, από αυτά που μαζεύαμε και βλέπετε τώρα έχουμε παραπάνω θέσεις. Fight. Πάμε για το helmet. Τι κάνουμε, για να φτιάξουμε σκηνή λοιπόν που χρειάζεται, το football helmet. Πάμε και κάνουμε refine. Παίρνουμε το grass και το κάνουμε σκηνή ώστε να το μετατρέψουμε μετά σε football helmet. Δίνουμε και το ένα pigskin που έχουμε. Οχ, γιατί δεν μπορώ. Α, θέλει alchemy engine. Δεν το πάω, δεν το κάνω καλά. Science machine, alchemy engine, θέλω δύο doodads. Τι λες τώρα. Οπότε, 4 cutstones και 4 τέτοια νομίζω. Α, για πες. Λοιπόν, ένα cutstone. Δύο cutstones. Τρία cutstones. Τέσσερα. Πάμε να φτιάξουμε και... Α, δεν έχω να φτιάξω... Boards. Πρέπει να κόψω μερικά ξύλα. Τώρα αυτό θα κάνουμε γιατί εδώ πέρα θα χτίσουμε τη βάση μας. Οπότε... Πρέπει να έχουμε λίγο... Να μαζέψουμε μερικά πράγματα ώστε να... Έλα εδώ εσύ να σου πω κάτι. Έλα να σου πω λίγο κουκλά. Οχ! Λοιπόν, τι έγινε τώρα. Επειδή κόψαμε πολλά grasses, βγήκε ο Trigger. Είναι φύλακες του δάσους, να το πω έτσι. Είναι φύλακες γενικά, να το πω αλλιώς. Λοιπόν, plant. Α, ωραία. Λοιπόν, έκανα plant και ο τύπος ηρέμησε. Λοιπόν, θα το αφήσουμε εδώ παιδιά το επεισόδιο. Δεν προλάβαμε να φτιάξουμε το... Άστο seed. Δεν προλάβαμε να φτιάξουμε το engine. Το alchemy engine, αλλά θα το κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο σίγουρα. Ελπίζω να μην πεινάσω μέχρι να ξαναβγάλω το βίντεο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Αν έχετε κάποια πρόταση ή είδατε κάποιο λάθος, θα ήθελα να δώσω το comment section προτάσεις. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.